Πορτοκάλογλου. Νίκος Πορτοκάλογλου, φοβερό. Καταπληκτικό τραγούδι. Είναι καταπληκτικό τραγούδι και θα δύσκολο. Το ακούσουμε δύσκολο. Και ξεκινάει πολύ χαμηλά, θέλω να σέμα. Δύσκολο, λατρεμένο από αυτά που θα τραγουδάμε για τα επόμενα 40 χρόνια, πιστεύω. Θα το ακούσουμε αμέσως τώρα από τον Γρηγόρη και από την Ιωάννα. Αχ, θάλασσα μου, φωτεινή. Θάλασσα εγκαρία. Θα το κάνω εγώ, για να ζηλεύεις, εσύ θα το κάνεις. Το δύσκολο τραγούδι τώρα. Λέγεται θάλασσα μου σκοτεινή. Γρηγόρη και Ιωάννα. Τι. Είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Πιο δυνατά, παιδιά, πιο δυνατά. Τι να τα κάνω. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Μαύρα σουρά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Θάλασσα που έβλεπα ήταν η φούστα σου. Ναι. Γρηγοράκι μου. Ο κύριος Αλιάγας, ο Γρηγόρης και η Ιωάννα, σας συστήνω για να αποκτάτε επαφή και γνωριμία, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Και έρχομαι εδώ για να ζητήσω από τον κύριο Λεβέντη και από τον κύριο Αλιάγα, αν θα ήθελα και θα είχε την καλοσύνη, να σχολιάσει του Γρηγόρη την ερμηνεία στο κομμάτι «Θάλασσα μου σκοτεινή» που μόλις ακούσαμε. Οι guest προηγούνται, εσείς πρώτος. Νομίζω ξεκίνησες, είναι ένα κομμάτι που θέλει, λες μια ιστορία. Μια ιστορία είναι η θάλασσα, μια πρόκληση ποιητική, αν έχω καταλάβει καλά, και μια πρόσκληση για ένα ταξίδι. Αλλά είχες αυτό το μυστήριο στη φωνή σου. Νομίζω κάνεις και μια ωραία δεύτερη φωνή στο τέλος. Αν δεν απαιτούμε, θα το πούν και οι επαγγελματίες. Το ερμήνευσες καλά, νομίζω. Έτσι με το. Πρέπει να είσαι αρκετά, να έχεις και απόσταση, αλλά και να έχεις και την σιγουριά του τραγουδιστή που διηγείται μια ιστορία. Και νομίζω εξέφρασες κάτι αυθεντικό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λεβέντη, δικιά σας γνώμη. Συμφωνώ. Αυτό που θα ήθελα να δω ήταν πιο πολύ πάθος. Γιατί αισθάθηκα ότι το είπε καλά, γιατί είναι πολύ δύσκολο κομμάτι.
Μα ήθελα να δω λίγο πιο πολύ πάθος. Ήσουν λίγο ακίνητος, λίγο στημένος. Ήθελα λίγο πιο πολύ πάθος. Μα του είπες ωραία. Να ρωτήσω τον κύριο Βαρδί όσον αφορά την ερμηνεία της Ιωάννας. Ναι, στο κομμάτι αυτό. Ευχαρίστως. Mm. Και στα δύο τα παιδιά θα ήθελα να πω ότι το τραγούδι φαίνεται εύκολο, αλλά τελικά νομίζω το καταλάβατε, δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Αυτό που θέλω να πω στην Ιωάννα είναι ότι δεν συνειδητοποίησες, επειδή είναι αντρικό τραγούδι, το έχει πει άντρας ο συνθέτης, ο Νίκος, ότι πρέπει να παίξεις και εσύ τον πρώτο ρόλο. Μου φάνηκες λίγο σαν λίγο πιο δεύτερη φωνή, πάνω που τραγουδάγες πρώτη φωνή. Δηλαδή, δεν το πήρες τόσο πολύ επάνω σου. Κατάλαβα, το πες πολύ σωστά. Αυτά θέλω να πω. Νίκο, συμφωνείς για την ερμηνεία της Ιωάννας? Δύσκολο πραγματικά να το πει κοπέλα. Και είναι δύσκολο καταρχήν όταν δεν είσαι μόνος στη σκηνή να μοιραστείς. Γιατί ο ένας δεν θέλει να φάει το κομμάτι του αλουνού. Απλά πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση γενναιόδορη. Να θες να δώσεις περισσότερο, έστω και με το βλέμμα σου, στον άλλον από ό,τι θα σου δώσει αυτός. Και νομίζω. Τώρα που είπες για το βλέμμα του, πρέπει να σου πω πώς τον φωνάζουμε τον Γρηγόρη όλοι εμείς εδώ. Πώς? Το τρομαγμένο λαγουδάκι. Γιατί μια χαρά παιδί είναι. Είναι μια χαρά παιδί, αλλά έχει αυτό το βλέμμα του τρομαγμένου του λαγού, το οποίο πολύ μας εμπνέει. Μ' αρέσει τις κοπέλες, αυτό ξέρεις. Ξέρω από Γρηγόρη περνάει αυτό στα κορίτσια. Δηλαδή σε βλέπουν και λένε, αχ, να σε προστατεύσω, βρε μωρό μου. Ωραίο είναι αυτό. Ξέρεις τι κάνεις. Θέλω προστασία. Έχεις στρατηγική, έτσι. Ξέρεις τι κάνεις εσύ. Έφτασε η ώρα να αποκτήσουμε λίγο παριζιάνικη ατμόσφαιρα.